Ερευνητές από το Ναυτικό Ερευνητικό Εργαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλυψαν υδρογόνο σε πέτρες από το φεγγάρι. Ένα σύνολο 382 κιλών πετρωμάτων μεταφέρθηκαν πίσω από το φεγγάρι με το πρόγραμμα Apollo. Μερικά από τα δείγματα μελετήθηκαν αμέσως, ενώ άλλα σφραγίστηκαν για μελλοντικές έρευνες, ελπίζοντας ότι η μελλοντική τεχνολογία θα είναι πιο εξελιγμένη. Ερευνητές από το NRL ανακοίνωσαν πρόσφατα τα ευρήματά τους κατά την μελέτη μερικών δειγμάτων από το φεγγάρι. Ήθελαν να κατανοήσουν την πηγή του νερού στο φεγγάρι και να κατανοήσουν τον τρόπο δημιουργίας του. Η μελλοντική εξερεύνηση του φεγγαριού, ειδικά οι μόνιμες βάσεις εκεί, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους υπάρχοντες σπόρους. Η μελέτη του δείγματος από τη σελήνη εξερευνήθηκε με την χρήση της μεθόδου της μετάδοσης ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί μία δέσμη σωματιδίων ηλεκτρονίων για να οπτικοποιήσει δείγματα και να δημιουργήσει μία αρκετά μεγενθυμένη εικόνα τους. Ειδικότερα, η ομάδα εξέτασε κόκκους των μεταλλικών ουσιών απατήτη και μεριλίτη και ανακάλυψε σημάδια διαμόρφωσης από την ηλιακή αέρια έκρηξη. Βρέθηκαν δείγματα υδρογόνου σε μικρές σοπές που απομένουν μετά την ψήξη της λάβας. Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι ο ηλιακός άνεμος παγιδεύεται σε ανιχνεύσιμες ποσότητες, αποδεικνύοντας μια δυνητική αποθήκη που θα μπορούσε να είναι προσβάσιμη σε μελλοντικούς εξερευνητές. Το ίδιο το υδρογόνο αποτελεί έναν εξαιρετικά χρήσιμο πόρο και αν μπορεί να εξοριχθεί από το υλικό της επιφάνειας του φεγγαριού, μπορεί να βοηθήσει πολλά πεδία της εξερεύνησης. Το πραγματικό ενδιαφέρον γύρω από την ανακάλυψη είναι ότι μπορεί επιτέλους να επιλύσει το μυστήριο σχετικά με την προέλευση του σεληνιακού νερού και ότι μπορεί πράγματι να είναι αποτέλεσμα χημικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ηλιακού ανέμου και των σεληνιακών βράχων. Εάν μπορέσουμε να κατανοήσουμε την προέλευση του νερού στο φεγγάρι, τότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα το χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά για να φτάσουμε ακόμα πιο μακριά στον ηλιακό μας σύστημα.